βλέπετε το αποτέλεσμα, πώς κυλάει μέχρι τώρα. Ο πρόεδρος του Πασόκα έκανε μία σύντομη δήλωση, είπε να ευχαριστώ και ότι είναι ικανοποιημένος. Για πείτε μας και εσείς το σχολείο σας. Εμείς ως Νομαρχιακή Επιτροπή Πασόκ Ηρακλείου είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Όχι απλά ευχαριστημένοι, είμαστε ενθουσιασμένοι από τα αποτελέσματα του Ηρακλείου και της Κρήτης. Είμαστε ενθουσιασμένοι γιατί αποδείχθη σήμερα ότι οι δημοκρατικοί πολίτες του Ηρακλείου, οι δημοκρατικοί προοδευτικοί πολίτες της Κρήτης έχουν επιστρέψει στη φυσική τους θέση και το Πασόκ είναι πάλι δυνατό, ενωμένο και δυνατό και συγκεκριμένα το Ηράκλειο αποδεικνύει ότι είναι ξανά το κάστρο της δημοκρατικής παράταξης. Θέλω να σας τονίσω ότι τα προηγούμενα χρόνια ολόκληρη Κρήτη είχε έναν κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε ήδη 4 εκλεγμένους βουλευτές σε επίπεδο Κρήτης και προφανώς όλο αυτό αποδεικνύει την τεράστια δυναμική, την τεράστια αποδοχή των θέσεων, των προτάσεών μας και προφανώς τη δυναμική που έχει αποκτήσει το κόμμα μας με την εκλογή του Προέδρου μας του Νίκου του Ανδρουλάκη και τη μαζική προσπάθεια όλων των στελεχών μας για την αναγέννηση τη δημοκρατική παράταξη. Το Πασόκ είναι εδώ, είναι ξανά ενωμένο, είναι ξανά δυνατό. Πώς σχολιάζετε το Ρέθινο και το Λασίθι που έρχεστε στη δεύτερη θέση? Είναι μια τεράστια επιτυχία. Αποδεικνύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατέρευσε και το ΠΑΣΟΚ έχει επιστρέψει, όπως έλεγα νωρίτερα, και στη φυσική του θέση. Και προφανώς απέδειξε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι έχοντας αυτόν τον τυχοδιοκτισμό και τον τακτικισμό, ήταν ο μεγάλος χορηγός αυτής της εκλογικής διαδικασίας υπέρ του κ. Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας.